Τι εκτιμούμε περισσότερο στη ζωή μας, αυτά που μας φέρουν πλούτη ή αυτά που μας προσφέρουν αγάπη? Βασίλισσα μου, είσαι πραγματικά εσύ? Αν τα πέταλα σου ήταν από ατόφιο χρυσάφι, τότε θα ήσουν ένας θησαυρός που θα διαρκούσε. Μήπως αυτό ήταν απλώς ένα όνειρο? Ή μπορεί να είναι αλήθεια? Ο βασιλιάς Μίδας θα έπαιρνε μια απόφαση και θα υπέφερε από τις συνέπειες της απόφασης του. Στο βασίλειο της Φρυγίας ζούσε ένας επιτυχημένος άνθρωπος με το όνομα Μίδας. Ήταν ένας πλούσιος Ελλήνας έμπορος που είχε κερδίσει μια περιουσία μέσα από τη σκληρή δουλειά και την εξυπνάδα του. Ορίστε, δείτε τι θησαυρούς έχω φέρει από τα ταξίδια μου. Χαλιά από την Περσία που τα ήφαναν χέρια δασκαλεμένα από την ίδια την Αθηνά. Κυρίες, μυρίστε αυτό το άρωμα από αυτά τα μυρωδάτα μπαχαρικά. Ο νεαρός Μίδας ήταν τόσο καλός στο να συσσωρεύει πλούτη που ορισμένοι έλεγαν ότι έχει το χρυσό άγγιγμα. Ο νεαρός Μίδας ήταν τόσο δημοφιλής σε αυτούς τους ανθρώπους που σύντομα έγινε βασιλιάς τους. Αυτός ο Γεωργός εργάζεται σκληρά, Φίγκη. Μπορώ να το δω αυτό από το λιωκαμένο πρόσωπό του. Να του δανείσεις αρκετό χρυσάφι για να βγάλει το χειμώνα του. Ευχαριστώ, βασιλιά μου. Δεν θα το μετανιώσεις αυτό. Όμως, παρά τη δύναμή του και τα πλούτη του, αυτό που ενδιέφερε περισσότερο τον βασιλιά Μίδα ήταν η αγαπημένη του γυναίκα και η μικρή του κόρη, η Κυβέλη. Υπάρχουν πολλοί θησαυροί σε αυτόν τον υπέροχο κήπο, καλή μου. Να τα πάρω αυτό για κατοικί, δύο μητέρα. Όχι, Κυβέλη. Ανήκει στον κήπο μας για να το ευχαριστηθεί όλος ο κόσμος. Πρέπει να επιμείνω να επιστρέψετε στο παλάτι. Βασίλισσά μου. Είστε τόσο καλοί με όλους μας, βασίλισσά μου. Έχετε μείνει στον κρύο αέρα πάρα πολύ ώρα. Όχι, Φίγκη. Αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται λίγη βοήθεια και παρηγοριά. Ο κήπος θέλει την αγάπη σου, καλή μου. Πρέπει να γίνεις καλά. Τι μεγάλη αδικία είναι αυτή όταν η ευγένεια και η γενναιοδορία ανταμείβονται με θάνατο. Τα τριαντάφυλλα μπορεί να μαραθούν και η αγάπη να πεθάνει. Όμως το χρυσάφι μου, οι θησαυροί μου, θα παραμείνουν για πάντα. Καθώς περνούσαν τα χρόνια, ο βασιλιάς Μίδας γινόταν ψυχρός και πικρόχωρος. Θεωρούσε υπεύθυνη για το θάνατο της γυναίκας του τη γενναιοδορία της προς τους φτωχούς και έτσι τους αντιμετώπιζε με περιφρόνηση.
Θα αποκτήσω περισσότερα πλούτη από κάθε άλλο βασιλιά στην Ελλάδα. Αρκετό χρυσάφι για να ανταγωνιστώ τον ίδιο τον ήλιο! Σταμάτα! Κυνηγήστε τον! Να καλύψετε κάθε πόντο του κήπου! Κράτος! Κάπου εδώ θα είναι. Ψάξουμε παντού. Πού είναι? Το βλέπετε? Πέτα το σπαθί σου και παραδώσου! Εσένα περίμενα να δω, βασιλιά Μίδα. Θα υπερασπιστώ αυτό που μου ανήκει μέχρι θανάτου! Υπάρχουν κι άλλα στη ζωή εκτός από το χρυσάφι, όμως εσύ είσαι πολύ τυφλός για να το δεις αυτό. Ποιος είσαι εσύ που αψηφάς το βασιλιά σου? Είμαι όλοι αυτοί που υποφέρουν εξαιτίας της απληστίας σου. Εγώ θα τους δώσω αυτό που αρνείσαι να τους παρέχεις. Θα μου το χρειώσεις. Θα μου το πληρώσεις αυτό, όποιος κι αν είσαι. Κανείς δεν μου κλέβει το χρυσάφι μου. Γεια σου, μικρέ μου φίλε. Θα κρατήσεις συντροφιά σε μια μοναχική πριγκίπισσα. Κυβέλη, καλή μου. Είσαι πολύ όμορφη σήμερα, ειδικά. Πατέρα, τι έκπληξη είναι αυτή να έρθεις στον κήπο. Ναι, ξέρεις. Χρειάζομαι τη βοήθειά σου να πιάσω αυτόν τον τρομερό ληστή που με κλέβει εδώ και καιρό. Αυτόν που κλέβει από τους πλούσιους και τα δίνει στους φτωχούς, εννοείς. Mm-hmm. Είμαι σίγουρος ότι ο ληστής έχει κατά σκόπους το βασίλειό μου. Θέλω εσύ να διαδώσεις τα νέα ότι θα κάνω ένα ταξίδι σε άλλη πόλη αύριο. Να φροντίσεις να διαδώσεις ότι θα αφήσω το χρυσό μου σπαθί κλειδωμένο στο μπουντρούμι από φόβο. Μήπως ο ληστής προσπαθήσει να με κλέψει όσο θα λείπω εγώ. Και περιμένεις η κατάσκοπή του να τον ενημερώσει. Ναι. Και όταν θα έρθει, τότε εγώ θα στήσω την παγίδα μου και ο παράνομος θα βρει το χρυσό σπαθί μου στο λαιμό του αντί να το κλέψει. Θα πάρω εκδίκηση από αυτό το κλέφτη! Λυπάμαι που πρέπει να γίνει έτσι, μητέρα. Όμως δεν γνωρίζω άλλο τρόπο να πραγματοποιήσω τις καλές σου πράξεις.
6607, 6608, 6609. Ποιος είναι? Εγώ είμαι, βασιλιά μου. Ήρθα να σας θυμίσω ότι ήρθε ο πρίγκιπας της Καλλιδονίας για να σας επισκεφτεί. Να τον διώξεις από εδώ! Οποιοςδήποτε θα μπορούσε να είναι στη συμμορία του Λιστεϊ. Το χρυσάφι μου! Αχ, ήταν απλά ένας εφιάλτης. Αυτός ο ληστής με διώκει και στον ύπνο μου. Ποιος είναι? Βασίλισσά μου, είσαι πραγματικά εσύ? Τα έχεις μυρίσει τα τριαντάφυλλα, αγάπη μου? Είναι τόσο γλυκά στην βροχή. Αν τα πέταλά σου ήταν από το όφιο χρυσάφι, τότε θα ήσουν ένας θησαυρός που θα διαρκούσε. Μόνο να είχα το χρυσό άγγιγμα, τότε κανείς δεν θα μπορούσε να μου πάρει αυτό που εκτιμώ περισσότερο. Εύχομαι στους θεούς να είχα μόνο εγώ το χρυσό άγγιγμα! Βασιλιά Μίδα! Ποιος είσαι και τι θέλεις? Δεν είναι τρόπος αυτός να φέρεσαι σε ένα θεό που έχει έρθει μέχρι εδώ για να δει αν θα σου πραγματοποιήσει την ευχή σου. Την ευχή μου? Ποια ευχή μου λες? Το χρυσό άγγιγμα. Φαίνεται ότι το θέλεις περισσότερο από οτιδήποτε. Ναι, είναι η πιο μεγάλη μου επιθυμία. Πρώτον, πρέπει να ακούσεις την προειδοποίησή μου. Η δύναμη και η δόξα είναι πασπαλισμένη με χρυσό, όμως η αγάπη είναι το πιο ακριβό αγαθό. Διάλεξε, βασιλιά Μίδα, διάλεξε! Διαλέγω το χρυσό άγγιγμα θέλω! Τότε με την πρώτη ακτίνα του φωτός του ήλιου θα έχεις αποκτήσει το χρυσό άγγιγμα. Λοιπόν, ήταν ένα απλό όνειρο ή μήπως ήταν αλήθεια? Το έχω! Έχω το χρυσό άγγιγμα! Βασιλιά μου! Πες μου, είσαι καλά! Άκουσα! Κοίτα, οι θεοί έχουν απαντήσει, Φίγκη! Έχω αποκτήσει το χρυσό άγγιγμα! Δεν το πιστεύατε σε χρυσάφι, πατέρα! Οι θεοί με έχουν πρικίσει, Κυβέλη! Μου έχουν δώσει το χρυσό άγγιγμα! Ναι! Δεν είναι υπέροχο! Είναι κατάρα, πατέρα! Πώς μπορεί να είναι κατάρα το να έχεις όλο το χρυσάφι του κόσμου στα ακροδάχτυλά σου? Δεν σε ενδιαφέρει που τα όμορφα τριαντάφυλλα της μητέρας μου έχουν χάσει το άρωμά τους ή που δεν μπορείς πια να γυρίσεις τις σελίδες από το αγαπημένο σου βιβλίο? Πληρώνω ένα μικρό τίμημα για όλα αυτά τα απίθανα πλούτη. Η απληστία σου σε έκανε ψυχρό και εγωιστή. Τουλάχιστον ο ληστής ενδιαφέρεται αρκετά για τον κόσμο γύρω του για να δεν κινδυνεύσει και να τους βοηθήσει. Μιλάς λες και το γνωρίζεις. Τον ξέρω πολύ καλά. Τότε λοιπόν, καλή μου κόρη, είσαι ερωτευμένη με αυτόν τον κλέφτη, σωστά? Φίγκη! Ναι, βασιλιά μου. Να προσφέρεις μια περιουσία σε χρυσάβη σε αυτόν που θα πιάσει το ληστή. Να διαδώσεις τα νέα σε όλο το βασίλειό μου. Όχι! Αμάγα κλέφτη! Αυτό είναι αρκετό για τους φτωχούς. Μικρό μου βατράχι, είναι δυνατόν? Τώρα ο πατέρας μου μεταμορφώνει σε χρυσό και ζωντανά πλάσματα?
Πατέρα, τι έχεις κάνει! Ακίνητος! Γεια, κοίτα εδώ! Επιτέλους σε έχω πιάσει! Δεν καταλαβαίνεις! Τι απειλιστή! Αφού θέλεις, Χρυσάφη, τότε θα γίνεις, Χρυσάφη! Κυβέλη! Όχι! Όχι! Για κατοικίδιο, μητέρα. Τι πήγα και έκανα. Διόνυσε, αν μπορείς να με ακούσεις, πάρε την κατάρα από πάνω μου. Τυπικός θνητός. Σε παρακαλώ, Διόνυσε, βοήθησέ με. Δεν θέλω να έχω πια το χρυσό άνοιγμα. Το μόνο που θέλω είναι την κόρη μου πίσω και αυτούς που υπηρέτησαν πιστά τόσα χρόνια. Σε προειδοποίησα για τις συνέπειες, όμως όχι. Εσύ άφησες την απληστία σου να μην σε αφήνει να δεις τι είναι πραγματικά πολύτιμο. Μεταγιώνω για το λάθος μου. Μπορείς να με βοηθήσεις. Το να πάρω πίσω το χρυσό άγγιγμα είναι τόσο απλό όσο να φτιάχνω κρασί. Έλα τώρα, άγγιξε τα λουλούδια. Θα δεις και μόνος σου. Το να κάνεις όλο το χρυσό να ζωντανέψει όπως και πριν δεν είναι και τόσο απλό. Για να το κάνεις αυτό θα πρέπει να εγκαταλείψεις τα πλούτη σου και να διακινδυνεύσεις τη ζωή σου. Πες μου, τι πρέπει να κάνω λοιπόν? Θα πρέπει να μεταφέρεις το χρυσό σου στην κορυφή του βουνού και να το πετάξεις στον ποταμό Πακτολό. Έπειτα, καθώς ο Θεός Απόλλωνας σηκώνει τον ήλιο με το χρυσό του άρμα, πρέπει να κάνεις μπάνιο στο χρυσό ποτάμι του Απόλλωνα. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να αναιρέσεις αυτό που έκανες. Ναι, καταλαβαίνω, Διόνυσε, καταλαβαίνω. Μπρος λοιπόν, τράπα! Έλα, τράβα! 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 Πρέπει να συνεχίσω για την Κυβέλη για να μπορέσω να την ξαναδώ! Μήπως άργησα. Εσύ, βασιλιά μου, τι συνέβη? Θα σου εξηγήσω αργότερα. Κυβέλη. Πατέρα. Πώς μπορούσα να είμαι τόσο τυφλός όλα αυτά τα χρόνια, κορούλα μου? Λάτρεψα το χρυσάφι τη στιγμή που είχα πολύ πιο πολύτιμους θησαυρούς γύρω μου. Και έτσι, φίλοι μου, όπως η βασίλισσά μου πριν από μένα, ορκίζομαι να βοηθώ αυτούς που δεν ήταν τόσο τυχεροί όσο εγώ. Τον βασιλιά Μίδα. Ναι, στο βασιλιά Μίδα. Γεια! Για πρώτη φορά έπειτα από πολλά χρόνια,
Ο βασιλιάς Μίδας ήταν πραγματικά ευτυχισμένος. Είχε μάθει ότι η πιο μεγάλη θησαυρή στη ζωή δεν είναι το χρυσάφι και τα πλούτη, αλλά οι φίλοι και η οικογένεια.